Να παντρευτείτε, να μας φέρετε. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Ούτως ή άλλως, η μένα μητέρα μου, ο δικηγόρος μου, λέει: για να θυμάσαι πάντα, παιδί μου, μαζί με το γάμο υπάρχει και εναλλακτική του διαζυγίου. Μάλιστα. Βέβαια, το γάμο τον έζησες από νωρίς. Τον έζησα από νωρίς και το ξανάζησα και τελείωσε και είναι στο παρελθόν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν λέω κάτι. Απλά. Τον έζησα. Ή μικρό παντρέψω, ναι, κατάλαβα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι κάτι που σε φοβίζει σαν ορολογία ο γάμος. Το βίωσες, μάλιστα. Έτσι, εν κατακλείδη, γιατί μια γρήγορη ερώτηση: τι συμπέρασμα έβγαλες από το γάμο, τι είναι ο γάμος? Ο γάμος είναι μια διοικητική πράξη. Τίποτα άλλο. Όπως και το διαζύγιο. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε τις διοικητικές πράξεις. Σωστά. Ειδικά εσύ με τις διοικητικές πράξεις το έχεις πάρα πολύ. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να έψαχνες τον παπά σου στη σχέση σου? Βεβαίως. Ήταν κάτι που το έχεις πει εσύ αυτό? Εγώ το έχω πει αυτό. Όχι, όχι. Το έχω πει αυτό λεξιμό, τα μω υπόθηκε αυτό στην Αφροδίτη τη Γραμμέλη. Ότι τον έψαξα τον παπά. Αλλά δεν το βρήκα. Ναι. Οπότε μετάλλαξα το αντικείμενο της αναζήτησης. Και ψάχνω τον άντρα μου. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή, αν θέλετε να το συνεχίσουμε, αν όχι εσύ παράξενα, να το σταματάω. Όχι, όχι. Γιατί μπορεί μια γυναίκα να ψάχνει τον παπά της σε μια σχέση? Για πολλούς λόγους. Ή είναι ένα πρότυπο που δεν ξεπεράστηκε ποτέ, ή τον έχασε νωρίς, ή έχει dad issues, ή έχει ανάγκη από πατρική θαλπορή και φροντίδα μέσα από έναν άντρα. Πολλά, πολλά. Εγώ το έψαξα γιατί έχασα τον μπαμπά μου σε μικρή ηλικία. Σε μικρή ηλικία. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να δείξεις κάποιους ανθρώπους, επειδή δεν μπορούσαν να έχουν αυτό το ρόλο, ίσως γιατί ήταν. Έψαχνες να βρεις τον μπαμπά, κάποιοι δεν μπόρεσαν καν να τον αγγίξουν και αυτό να τους διέλυε μπροστά σου. Συνέβη και αυτό. Συνέβη. Αλλά πάντα με ευγένεια και τάκτ, χωρίζουμε τους δρόμους μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα υπάρχει κάτι που ψάχνεις έτσι? Όχι. Δεν ψάχνεις τίποτα? Όχι. Όχι. Έχω βρει. Έχεις βρει. Ναι. Μάλιστα. Όχι, λέω το ψάχνεις, το καταλαβαίνεις. Δεν το λέω ψάχνεις. Τι είναι αυτό που πλέον σε. Ψάχνουμε το ίδιο πράγμα πια? Όχι. Τι είναι που σε τραβάει, που σε έλκει πια? Τι είναι αυτό που κάνει θελκτικό έναν άνθρωπο σε σένα, στα μάτια σου? Δύο πράγματα. Ναι. Η καλοσύνη και ο τρόπος που φέρεται στις ομάδες οι οποίες θεωρούνται περιθώρια από τους άλλους. Μ' αρέσει αυτό που λες. Πολύ. Σπάνιες απαντήσεις.